Φίλε και φίλοι, γεια σα. Σήμερα έχουμε Vaporesso και Tarot VTC 200W. Από καιρό ήθελα ένα μοντάκι να είναι κάπου εκεί στα, γύρω στα 200W. Το όχι βέβαια για να τα χρησιμοποιήσω όλα αυτά, αλλά ήθελα κάποιο μοντάκι που να έχει αυτή την δυναμία, αλλά και να μπορέσω να το έχω με κάποιου ατμοποιητέ, συνήθω drippers που είναι πάρα πολύ αεράτη και παίρνουν αρκετά χαμηλέ αντιστάσει και μπορώ να το χρησιμοποιήσω και σε πολύ ψηλά Watt έτσι για λίγο. Ε, το βρήκα εδώ στην Ελλάδα με πάρα πολύ καλή τιμή πάρα πολύ ωραίο μοντάκι κατά αρχή, έχει ωραίο από έξω περιβλήμα, πολύ ωραία θεωρία με αυτό το plexiglass γυαλί μέσα εσωτερικά τα θρακονήματα είναι 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 όμορφο μοντάκι. Έχει πολύ ωραίο design έτσι λίγο σπασμένες οι γωνίες η οθόνη του είναι αρκετά φωτεινή έχει απλό μενού, αυτό μου άρεσε γιατί συνήθω δεν θέλω να έχω τόσο περίπλοκο μενού. Έχει ένα ειδικό τρίτο κουμπί που αυτό θα το δούμε σε λίγο. Από κάτω έχουμε τώρα τι τρύπε διαφυγή αερίων και ο πόλο του είναι 510 με μελατήριο. Δεν είχα πρόβλημα με κανέναν ατμοποιητή που έβαλα πάνω. Είναι η ανανεωμένη βερσιόν. Γιατί στην πρώτη βερσιόν είχαμε κάποια προβλήματα και με μισφάια και κάποιου ατμοποιητέ που δεν του διάβαζε καλά. Έχουμε τώρα πλέον τρει διαφορετικές καταστάσεις έλεγχο θερμοκρασία, δηλαδή με νικέλιο, με τιτάνιο και με ατσάλι πάμε λοιπόν να το δούμε από πιο κοντά τι έχουμε τώρα έχουμε ένα μοντάκι που έχει πολύ ωραίο fire κουμπί εξάγωνο έχει ένα τρίτο κουμπί που αυτό ουσιαστικά τι είναι όταν το πατάμε μπαίνουμε σε διαδικασίες θερμοκρασίας έλεγχο θερμοκρασία με νικέλιο με ατσάλι και με τιτάνιο Γενικά τώρα πάνω σε αυτό το μοντάκι θέλω να πω ότι η κατασκευή του είναι αρκετά στιβαρή. Μπορούμε να το ανοίξουμε το καπάκι της μπαταρίας πανεύκολα, μα πανεύκολα έχει αυτό το σημείο που μπορούμε να βάλουμε το δάχτυλό μας, το νύχι μας δηλαδή και να ανοίξουμε πανεύκολα και αρκετά δυνατοί οι μαγνήτες. Έχουμε τέσσερις μαγνήτες στο καπάκι αλλά και τέσσερις μαγνήτες στο σασί του mod. Αρκετά όμορφο και καλοδιατηρημένο ο χώρο μέσα, καθαρό στι μπαταριε Διπλές διπλέ μπαταρίε 18-650. Οι πόλοι που συγκρατούν τι μπαταρίε είναι μελατήριο. Έχουμε τώρα μια αυτοδυναμία σε αυτό και μπορούμε άνετα να το χρησιμοποιήσουμε για αρκετού ατμοποιητέ, μεγάλο εύρο ατμοποιητών. Για μένα αυτό ήταν πολύ καλό. Δεν κουνιέται τίποτα. Δεν κουδουνίζει τίποτα, ούτε τα κουμπιά του, ούτε τίποτα, τίποτα. Η κατασκευή του είναι άψογη. Και πάμε να δούμε λιγάκι πιο συγκεκριμένα τι ρυθμίσει που μπορεί να κάνει με αυτό το mod. Με 5 κλικ ανοίγει το μοντάκι και με 5 κλικ κλείνει. Όταν είναι ανοιχτό, βλέπουμε την οθόνη του και αυτό το τρίτο κουμπάκι που σα είπα είναι ουσιαστικά τι. Όταν το πατήσουμε σταθερά, βλέπουμε τώρα ότι πάει σε νικέλιο, σε έλεγχο θερμοκρασία δηλαδή. Και αν το αφήσουμε και δεν το ξαναπατήσουμε, θα περάσει τώρα σε ατσάλι και το ίδιο με ξανακάνουμε. Θα περάσει σε τιτάνιο. Με τα επάνω κουμπάκια, όταν είμαστε σε έλεγχο θερμοκρασία, μπορούμε να αλλάξουμε φυσικά του βαθμού Κελσίου ή του Φαρενάιτ, ή αμέσω μετά μπορούμε να κλειδώσουμε την αντίσταση. Αν πατήσουμε το τρίτο κουμπί, όταν είμαστε σε έλεγχο θερμοκρασία, και το επάνω κουμπί, και τότε βλέπουμε ότι έχει μπει μία κλειδαριά εκεί στην αντίσταση, όπου σημαίνει ότι έχουμε κλειδώσει το μοντάκι στον έλεγχο θερμοκρασία την αντίσταση του ατμοποιητή. Το ίδιο κάνουμε δηλαδή αν θέλουμε να την ξεκλειδώσουμε πάμε πάλι και πατάμε το συν και το τρίτο κουμπί αυτό και ξεκλειδώσαμε την αντίσταση. Είναι πανεύκολο. Για να βγούμε πάλι και να μπούμε σε απλή κατάσταση με βατ, ξαναπατάμε πάλι το κουμπάκι και έχουμε μπει ήδη στα βατ, πάει αρκετά γρήγορα από τα 5 βατ στα 200, αρκετά γρήγορα και ξανακατεβαίνουμε εκεί που θέλουμε, κατά ένα όπως βλέπω εδώ και μετά συνήθω πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα. Για να μπορέσουμε να κλειδώσουμε το μοντάκι να μην μπορέσει να, κάνει, να περάσουμε κάποιες ρυθμίσεις αρκεί να πατήσουμε ταυτόχρονα το κουμπάκι αυτό το συγκεκριμένο το τρίτο μαζί με το μείον ταυτόχρονα και τότε βλέπουμε ότι γράφει ότι system block δηλαδή δεν μπορούμε να πατήσουμε τίποτα. Και είναι κλειδωμένο το μοντάκι μα. Μπορούμε βέβαια να τνίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να πατήσουμε το συν και πλην, και με τον ίδιο τρόπο όταν ξαναπατήσουμε αυτά τα δύο κουμπιά, το τρίτο κουμπί δηλαδή και το μείον, ξακλειδώνουμε το μοντάκι μα και τώρα μπορούμε να κάνουμε όποιε ρυθμίσει θέλουμε σε αυτό. Ενώ αν πατήσουμε ταυτόχρονα το συν και το πλυν, τότε τι γίνεται, αλλάζει η φορά τη οθόνη και από αριστερή γίνεται δεξιά και το ίδιο πάλι κάνουμε, ξαναπατάμε τα δύο κουμπιά και επανέρχεται πάλι στην αρχική τη θέση η οθόνη. Αυτά είναι ουσιαστικά οι ρυθμίσει που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το μοντάκι. Σα είπα, είναι πολύ τίμιο μοντάκι. Είναι ένα μοντάκι που αυτό που λέει αυτό κάνει. Συνοψίζοντα, στο μοντάκι αυτό δεν μου άρεσε ότι δεν έχει USB θύρα. Που όχι βέβαια για να το φορτίσω, αλλά ουσιαστικά αν βγει μία αναβάθμιση, ίσω μπορέσω να το αναβαθμίσω. Βέβαια, δεν διαπίστωσα κάποια, κάποια προβλήματα στη λειτουργία του. Εντάξει, και σε έλεγχο θερμοκρασία με ατσάλι συνήθω που το δοκίμασα, και σε απλά βάτ δεν είχα κανένα πρόβλημα απλά θα ήθελα να υπάρχει ένα ε, USB καλώδιο να μπορέσω να αναβαθμίσω το μοντάκι αυτό κάτι άλλο που ακόμα δεν μου άρεσε ήταν βέβαια και αυτό που δεν μπορούσα να αλλάξω τα VAT σε έλεγχο θερμοκρασία. και αυτό είναι ένα θέμα απλά τώρα το έχω συνηθίσει και σε άλλα μοντάκια που υφίσταται εμένα μου αρέσει να ελέγχω τα πάντα δηλαδή και το, να έλεγχω στον έλεγχο θερμοκρασία και τους βαθμούς αλλά και τα VAT. εντάξει Κατά τα άλλα όμως το μοντάκι αυτό είναι και όμορφο και στιβαρό και σαν κατασκευή πάρα πάρα πολύ καλό. Αυτό που λέει αυτό κάνει, η διαδικασία δηλαδή και έχει πολύ ωραία αυτοδυναμία. Μου άρεσε γενικά σε όλα αυτά, το χέρι κρατιάται πάρα πολύ ωραία. Είναι, να σας πω και ποζάτο μοντάκι, έχει αυτή τη διαφορετικότητα στην εμφάνιση ίσως είναι λιγάκι για πιο Καλέ βραδινέ εξόδου να μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό. Είναι, είναι, είναι ποζάτο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για αυτό το μοντάκι. σω ε, το προτείνω στο, σε αυτού που θέλουν μία αυτοδυναμία, σε αυτού που ζητάνε περισσότερα βατ από αυτά που έχει το προηγούμενο του μοντάκι. Σίγουρα είναι για καθημερινό, δηλαδή για πρώτο μοντάκι. Δεν είναι δηλαδή για δεύτερο. Εντάξει, εύκολο μενού, δεν θα προβληματίσει κανέναν. Και ίσω να μου πείτε τώρα είναι για έναν καινούργιο τιμιστή με τόσα βατ. Δεν ξέρω, όσο περνάει ο καιρό, αρχίζω να αλλάζω κάποιε σκέψει που έχω για αυτό το θέμα. Αλλά εντάξει, χρειάζεται προσοχή. Χρειάζεται να ξέρει τι κάνει, χρειάζεται να παντρέψει τι μπαταρίε, να προσέχει τα ρεύματά σου, να χρησιμοποιεί καλέ μπαταρίε. Πολλά πολλά πράγματα που αυτά συνήθω σιγά σιγά, ακόμη και οι νέοι ατμιστέ, τα μαθαίνουν από νωρί. Αλλά λέω ότι ίσω πρέπει λίγο περισσότερη προσοχή από αυτό που νομίζουν ότι χρειάζεται περισσότερη προσοχή και καλά θα είναι. Θα γράψω κάτω στην περιγραφή από πού το βρήκα εγώ και, και μάλιστα αρκετά καλή τιμή στην Ελλάδα ε, το προτείνω. Αρκεί να το πιάσετε τα χέρια, να καταλάβετε πώ είναι, να καταλάβετε τη στιβαρότητά του και την εμφάνισή του και αποφασίστε και πράξτε ανάλογα. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά με κάτι καινούριο μέχρι τότε σας εύχομαι καλά μπάνια η ζέστη. Ω συνήθω κάθε φορά και χειροτερεύει, μέχρι να περάσει και ο Αύγουστο. Δεν πειράζει όμω, καλοκαίρι είναι, χρειάζεται. Καλά τμήματα, μέχρι την επόμενη φορά με κάτι καινούριο. Μέχρι τότε. Γεια σα.